σημαντικό από τη φύση. Ακόμη και αυτοί που κάνουν γιόγκα, διαλογισμό, ρέικι, ό,τι μοντέρνο έφερε το New Age, στη φύση θα νιώσουν πιο όμορφα όταν τα κάνουν. Σε τέσσερις τείχους ανάμεσα δεν μπορείς παρά να τσακώνεσαι με τον σύντροφο. Τι θα κάνεις, τρελαίνεται το μυαλό σου. Όλη τη μέρα σκέφτεται, δεν κάνει και τίποτα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη φιλοσοφία της φυσικής καλλιέργειας και αυτή ξεκινάει ότι από το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα. Κάθε μέρα, κάθε στιγμή πρέπει να είναι καινούργια. Τίποτα δεν είναι δομένο. Η φύση είναι σε μια σχέση. Ότι η φύση είναι τέλεια. Είμαι στη σχολή, και αν βάλουμε και επιστημονική παρατήρηση και παντρέψουμε θρησκεία, φιλοσοφία και επιστήμη, τότε η επιστημονική παρατήρηση είναι ότι στη φύση λείπουν σπόροι. Άρα εγώ πρέπει να τους δώσω αυτή μια σπόρη. Η φυσική καλλιέργεια λοιπόν λέει ότι όσο πιο μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων ζουν σε ένα χώρο, τόσο πιο γόνιμο γίνεται το χώμα. Βέβαια οι άνθρωποι, έχοντας την τάση μέσα από αυτή τη γελία ιστορία της εξειδίκευσης, εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, καλέσαμε τον ειδικό, δηλαδή τον ηλίθιο. Οι ειδικοί είναι διανοητικώς καθυστερημένοι. Ο καθηγητής της γυναικολογίας ξέρει άριστα για τα γυναικολογικά όργανα, για τα όργανα της γυναίκας, αλλά άμα του πεις τι να κάνει για το, άμα το ρωτήσει τι θα κάνει για το λουπάκο, λέει πρέπει να πάω σε ένα ορθοπαιδικό, δεν μπορώ να περπατήσω. Ο παθολόγος πρέπει να πάει στον καρδιολόγο για να του πει τι να κάνει για την καρδιά του και ούτω καθεξής. Εξειδικευμένοι που είναι. Αν λοιπόν είχαμε μια πιο ευρύτερη ματιά, θα βλέπαμε ότι η γονιμότητα της γης δεν είναι μόνο σημαντική για την υγεία όλων των πλασμάτων που ζουν στην γη. Δεν είναι μόνο σημαντική για να τον παράγουμε άφθονη τροφή και να ταΐσουμε όλη την ανθρωπότητα. Δεν είναι μόνο σημαντική για να παράγουμε υγιή φυτά. Γιατί αν τα φυτά είναι υγιή και δεν χρειάζονται φάρμακα και λιπάσματα, τότε και τα ζώα που τρώνε τα φυτά θα είναι υγιή. Τροφή, αέρας και καθαρός αέρας και καθαρό νερό. Δεν είπαμε είναι τα προϊόντα, τα προϋποθέσεις ίδιες. Και όταν εμείς τρώμε φυτά και ζώα που μεγαλώνουν σε ένα υγιές χώμα, τότε θα είμαστε απόλυτα υγιείς. Αρρωστήσαμε γιατί αρρώστησε η γη. Παίρνουμε συμπληρώματα σελήνιου, νικέλιου, κοβάλτιου, τσερδάριου, υπολογίτου. Γιατί το έδαφος δεν έχει αυτά τα υπολογίτια. Όταν το έδαφος δεν τα έχει, δεν μπορεί να μας τα δώσει ένα χαπάκι. Και αν μας τα δώσει, θα υπερφορτώσουμε το σηκώτη, γιατί είναι σαβούρα. Γιατί είναι ένα ξένο σώμα αυτό το συμπλήρωμα διατροφής που παίρνουμε. Το σώμα δεν το αναγνωρίζει, δεν είναι τροφή. Είναι μια μπούρδα που το σώμα την πετάει. Πλουτένουν οι εταιρείες φαρμάκων εναλλακτικών, η μη δεν έχει σημασία. Ούτε η λύση είναι το να πάρουμε υποφαές. Μπορεί να είναι ένα δεκανίκι το γκόντι το υποφαές, αλλά η μακρόχρονη λύση είναι να έχουμε καθαρή τροφή, καθαρό νερό, καθαρή γη, υγιή φυτά, υγιή ζώα, άρα και υγιή ανθρώπου. Άρα η υγεία, θα έλεγα σε όλους αυτούς τους διανοητικώς καθυστερημένους, τους πέμπτης κατηγορίας ανθρώπους που μας κυβερνάνε σε όλο τον πλανήτη, πέμπτης κατηγορίας είναι και μας κυβερνάνε. Ότι η πραγματική ανάγκη, το σπουδαιότερο πράγμα στη ζωή μας δεν είναι η πρόοδος και η ανάπτυξη. Αυτά να τα πούμε σε κανέναν άλλον. Που δυστυχώς μυποχάφτουμε τις ίδιες ηλικιότητες εδώ και 10.000 χρόνια. Πρόοδος, ανάπτυξη, πρόοδος, ανάπτυξη. Και τι να την κάνουμε αυτή, αφού δεν υπάρχει χαρά στη ζωή μας. Ήρθα εδώ για να αναπτυχθώ ή να προοδεύσω ή για να χαρώ. Αν ήρθα για να αναπτυχθώ ή για να προοδεύσω, σηκώνω. Αλλά εγώ ήθελα να έρθω να χαρώ όλη μου τη ζωή, να κάνω πράγματα που αγαπάω. Δεν με ενδιαφέρει η ανάπτυξη του πρόοδου. Άρα λοιπόν, αυτό που θα ήταν σημαντικό είναι να κάνουμε γόνιμη γη. Πατσαμάμα ήταν η μαγική λέξη όλη την Νότια Αμερική. Και όταν έλεγα να σπείρουμε σπόρους και να δώσουμε στην πατσαμάμα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Νότια Αμερική παραλυρούσαν. Γιατί εκεί πήραν χαμπάρι και ξέρουν πολύ καλά από 2 και 3 μνημόνια που έχουν πάει εδώ και αιώνες στη ζωή τους, ότι όλες αυτές οι παπαρδέλες δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Είναι απλά για να μας ξεγελάνε και να μας κοροϊδέψουν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να χτίσουμε γόνιμη γη και να υπηρετήσουμε τη γη και τη φύση. Και κάθε τι που κάνει ο αγρότης θα πρέπει να έχει σαν κεντρικό ερώτημα, στάση, όραμα, φιλοσοφία ζωής. Είναι αυτή η καλλιέργεια καλή για τη γονιμότητα της γης? Αν δεν είναι, δεν τη θέλω. Δεν κάνει ούτε για το σώμα μου.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να πούμε τι θα καλλιεργήσουμε, να ξέρουμε ότι όσο λιγότερες επιθυμίες έχουμε, τόσο πιο κοντά είμαστε στην αληθινή τροφή. Ντυθήκατε, δεν ξέρετε τι πρέπει να φάτε. Ζείτε σε ένα διαμέρισμα με 25 βαθμούς Κελσίου το χειμώνα, έχει αλλοιωθεί η γευστική σας ιδιότητα. Τρώτε τροφές από μακριά, έχετε αλλάξει την λειτουργία των γευστικών καλύκων. Δεν ξέρετε τι να φάτε. Δεν μπορείτε να τρώτε προϊόντα από του διαόλου τη μάνα και να ξέρετε τι είναι αληθινή τροφή. Έχετε χάσει. Και περιέργως όμως, το τι είναι αληθινή τροφή θα ξεκινήσει από τη στιγμή που βαθιά μέσα σας, με όλο σας το είναι, όχι εγκεφαλικά, πείτε «Δεν ξέρω τι πρέπει να φάω». «Δεν ξέρω τι πρέπει να καλλιεργήσω». «Δεν ξέρω τι είναι καλό για το σώμα μου ή για την υγεία μου». Μπορεί να το πει ο Κουμεντάκης, ο Παζαμόπουλος, ο καλύτερος γιατρός του κόσμου. Αλλά πρέπει να το ζήσω εγώ μέσα μου, να το δω βιωματικά, είναι ή δεν είναι, πώς νιώθω. Και πρέπει να είμαι καθαρός για να το κάνω. Άρα λοιπόν, για να χτίσω ένα γόνιμο έδαφος, και το έχω πιάσει αυτό, το έχω δει καλά, ότι πιο, όσο πιο άγωνη η γη είναι, τόσο πιο άρρωστα τα φυτά, τόσο πιο άρρωστα τα ζώα, τόσο πιο άρρωστοι οι άνθρωποι, τόσο πιο πολλά λιπάσματα βιολογικά ή χημικά, δεν έχει σημασία η κόμπος θα πρέπει να χρησιμοποιώ, τόσο πιο πολλά φάρμακα βιολογικά ή χημικά ή οργανικά θα πρέπει να χρησιμοποιώ. Και μπαίνω σε ένα φαύλο κύκλο δράσης, δραστηριότητας, που δεν τελειώνει ποτέ. Το είδα αυτό λοιπόν και λέω, θα βάλω καλλιέργειες που κάνουν γόνιμα τη γη. Δεν θέλω ντομάτες, σόνι και καλά. Θέλω να δω πρώτα απ' όλα τι ταιριάζει στο σώμα μου και στη γη. Και για να το δω αυτό πρέπει να διαγράψω κάθε γνώση. Να είμαι λευκό χαρτί μέσα μου. Και έτσι πήγα στην Ιαπωνία. Τώρα δυστυχώς έχω γνώση. Το παραστικό και εσάς. Αλλά τότε ήμουν αληθινός άνθρωπος. Πήγα εκεί και του είπα του Φουκόντα, μπάρμπα δεν ξέρω τίποτα, είμαι βλάκας τελείως. Και μου είπε καλώς όρισε, είσαι πολύ κοντά στη φυσική. Και λέω λοιπόν σε όλους τους βλάκες που είναι εδώ, μην προσβάλλεστε αυτή τη λέξη, ότι είσαστε έτοιμοι για φυσική καλλιέργεια, αλλά πετάξτε ό,τι ξέρετε. Ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν υιοθετούμε τίποτα από ό,τι σας λέω, αλλά ξεκινάμε να δούμε αν είναι αλήθεια. Η δεύτερη μεγάλη ωφέλεια, αν τη θέλετε μέσα εισαγωγικά, που προκύπτει από τη μεγάλη ποικιλία φυτών, έλεγχος της διάβρωσης του εδάφους. Πολύ βέβαια η διάβρωση τη συνδέω με την έννοια είμαι σε ένα βουνό και ρίχνει καρεκλοπόδαρα, δεν έχει δέντρα και εγώ πάει το χώμα όλο κάτω. Βλέπω και κάτι χαράδρες, χαράδρες και λέω να κάνω αντιπλημμυρικά κτλ. Σας πληροφορώ ότι στους κάγκους, εκεί για παράδειγμα που καλλιεργούν καλαμπόκια ή μπαμπάκια, 20% top soil του επιφανειακού εδάφους του γόνιμου φεύγουν με τον αέρα, αιωλική διάβρωση. Και λέω συχνά πυκνά ότι το πρόβλημα του αεροδρομίου της Μίκρας και της ορατότητας δεν είναι μόνο θέμα κλιματολογικών συνθήκων. Είναι και κατά κύριο λόγο πρόβλημα αιωλικής διάβρωσης από τα ριζοχόραφα της περιοχής της Θεσσαλονίκης, των Γιαννητσών, τους κάμπους, τους μεγάλους που υπάρχουν δύο, που με τη σημαντικά όργωμα και φρεζάρισμα και κατεργασία της γης σηκώνουν σύννεφα σκόνιμα τους ανέμους και 20% του χώματος της κληρονομιάς των παιδιών μας, των επόμενων γενιών, πάει πέταγμα. Και εμείς μετά αγοράζουμε και όλα τα άλλα. Άρα λοιπόν το δεύτερο μεγάλο καλό είναι διάβρωση του εδάφους. Και επειδή πολλοί μπορεί να σταματάνε πάλι εκεί, είπαμε την ανόητη συνήθεια να απομονώνουν τα γενογονότητα, σας πληροφορώ ότι η διάβρωση του εδάφους σήμανε το τέλος του περίφημου αθηναϊκού πολιτισμού. Του περίφημου πολιτισμού των Μάγιας και των Αστέκων. Τους τα έλεγα και στη Νότια Αμερική γιατί μου λέγανε να γυρίσουμε στον πολιτισμό των Μάγιας και των Αστέκων. Τρομάρα στα μπατζάκια. Ήρθε η συντέλεια του κόσμου, δεν ήρθε το 2012. Λέγανε τότε ότι θα έρθει. Λοιπόν, και ο Κινέζικος και ο Αιγυπτιακός καταστρέψαν τη γη, διαβρώσαν τη γη και το πληρώσαν πανάκι. Τα βουνά της Αττικής, Πλάτων, Φέδρος, ήταν ένα σκελετός χωρίς άρχη. Χωρίς σάρκες έγραφε ο Μπάρμπα Πλάτων. Γι' αυτό και ο μύθος του Αθηνά με την Ποσειδώνα, η Τρίαινα, η Ελιά. Πιο σημαντική η Ελιά από το νερό. Πιο σημαντική από το νερό, γιατί μπορούσε μέσα στις πέτρες να δώσει. Τα ορυχεία του Λαβρίου, η Ναή, τα πολυτελή κτίρια. Τα πλοία για να γίνει μεγάλη ναυτική δύναμη, για να πάνε να γίνουν απεικιοκρατικές, γιατί απεικιοκρατία ήταν η αυτή. Πήγαινε αλλού για να πάρει το στάρι, γιατί έχοντας καταστρέψει τη γονιμότητα, άμα διαβάσετε πίσω από τα γεγονότα, θα δείτε ότι υπήρχαν και άλλα πράγματα.
καταστρέφοντας